την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024, οι οποίες θα διεξαχθούν το Μάρτιο, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ίδιος αποκάλυψε τα σχέδιά του και επίσημα κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων για στρατιώτες που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. «Δεν θα κρύψω το γεγονός ότι είχα διαφορετικές σκέψεις σε διαφορετικές στιγμές, αλλά αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο. Είναι στιγμές που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Θα διεκδικήσω το αξίωμα του Προέδρου», είπε μεταξύ άλλων ο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας απολαμβάνει τη συντριπτική υποστήριξη του κόσμου, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν από ορισμένα ρωσικά Ινστιτούτα Κοινής Γνώμης. Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο και θα περιλαμβάνουν τριήμερη ψηφοφορία στις 15, 16 και 17 Μαρτίου. Ο 79χρονος σήμερα Πούτιν έχει διατελέσει πρόεδρος της Ρωσίας για συνολικά 4 θητείες έως τώρα, από το 2000 έως το 2008 και από το 2012 έως σήμερα. Επίσης υπήρξε πρωθυπουργός μεταξύ 2008 και 2012. Αν κερδίσει τις εκλογές το 2024, θα μπορεί να παραμείνει πρόεδρος μέχρι το 2030, σύμφωνα με τα εξαετή όρια θητείας που τέθηκαν σε ισχύ το 2012.